Στο Σίβιο στην Κρίση αναζητούν οι έμποροι που άρχισαν ήδη τις εκπτώσεις, χωρίς να περιμένουν την επίσημη έναρξή τους στις 15 Ιανουαρίου, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο η πτώση του τζίρου εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 30%. Έτσι, οι επιχειρηματίες αρχίζουν νωρίτερα τις χειμερινές εκπτώσεις σε μια προσπάθεια να μαζέψουν ό,τι μπορούν στα ταμεία τους, καθώς οι υποχρεώσεις τους τρέχουν και η στρόφιγγα του τραπεζικού δανεισμού έχει κλείσει πλέον για τα καλά. Βέβαια, τις περιμένουμε, γιατί η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Βαδίζουμε στον δρόμο και σκεφτόμαστε τις δυσκολίες. Αποφασίσαμε στα παιδιά μας να μην λείψει τίποτα ούτε ένα καλτσάκι και όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι ευλογημένα με καλή τύχη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Τις περιμέναμε, ναι, αλλά δεν πήραμε τόσο αυτά που θέλαμε. Ναι, τις περιμέναμε. Ήταν η χαρά για μας. Το 2010 άφησε πίσω του μεγάλες ζημιές για τις εμπορικές επιχειρήσεις και το 2011 έκανε ποδαρικό με εκπτώσεις στην αγορά. Αν και την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά, δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές επισκέφθηκαν τα καταστήματα, περιορίστηκαν στις αγορές χαμηλού κόστους. Έτσι, οι λιανέμποροι, βλέποντας τα εμπορεύματά τους να παραμένουν στα ράφια των καταστημάτων, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, κατέφυγαν σε πρόωρες εκπτώσεις που την προηγούμενη εβδομάδα έφτασαν και το 30%. Εγώ προσωπικά δεν ψώνισα τίποτα. Mm-hmm. Τις περίμενα όντως. Γιατί και νομίζω και ο κόσμος δεν ψώνισε τίποτα. Και στην Αθήνα που πήγα στην αγορά, γιατί σπουδάζει η κόρη μου εκεί. Και εδώ πραγματικά ήταν νεκρή η αγορά, παιδιά, δυστυχώς. Η Ερμού, κεντρικοί δρόμοι, όπως είναι η Ερμού, η Σταδίου, που ήταν άλλοτε γεμάτη, πραγματικά ήταν άδειοι. Με λύπη μεγάλη δηλαδή. Οι εκπτώσεις είναι αρρωστημένη η αγορά, δεν είναι όπως είναι αρρωστημένα και τα πορτοφόλια των ανθρώπων. Στον παράζ των εκπτώσεων, πιο επιθετικές ήταν και αναμένεται να συνεχίσουν να είναι οι μεγάλες αλυσίδες, που για μία ακόμη χρονιά προγραμματίζουν να ακολουθήσουν πολιτική με προωθητικές ενέργειες, όπως συστημένες επιστολές, αποστολή SMS στα κινητά τηλέφωνα, επιδιώκοντας να δελεάσουν τους καταναλωτές. Επίσης, κάποιοι έχουν επιλέξει να προσφέρουν δωροεπιταγές αξίας ίσες με το 50% της αγοράς, που αφαιρούνται από την επόμενη αγορά. Συχνή είναι επίσης η προσφορά ένα συν ένα δώρο, η οποία τρέχει τόσο σε καταστήματα ένδυσης, καλλιτικών και αξεσουάρ, αλλά και η προσφορά 2 συν 1 δώρο.